Ja se pedirà si m'has usat Zixo, tu usa Gapimeus, els youtubers, tu Instagram, saps? Que no era... Això és dos equips, el Luisa, que no era... Tu Instagram, saps? Soc el man... No ho sé, que t'ho passo a tu, que va a 6... I em sé si sí, sol estar... No. No que ser, te dic. Ese chico está sobre para el día tu mano. Ese chico toma más tu mano. Ponme el vídeo, Sodix. Y en la palota de tu vídeo. O tú sentíame. O si Isa están. Y en mí. O si en Isa están. O sea, tú dijes. Y aquí se están. Aquí hija de ti. De aquí tu mano. Y yo de Manu Ludius. O sea, es que luego te tocan las manos. De Manu Ludius. Y diréis que tú sí. Y diréis que se. Tocará y lo hice ya por las foras, discusión en septiembre, y tú dijiste 12, o más, no sé, y en vez de no sé, ni qué patos, porque es tu hija, si es tu hija, lo que digo, si es tu hija, o es tu hija, cosa donde estás, tú con mi. O, esto, tu babio, o ni, y se petiji, tu babio, tu opo, si se petiji, o ya somos tu te, y a fue, fue, te, te apoyo tu vida y tal. Menos que bajo el cara que viejo de aquí, tú me dices este que son la vida aquí. Ya sabes, hemos tomado algo, pero es que se me ha... Ana, ¿por qué se me ha... Pua, fuera ahora su madre te llama más de la... Ya sabes, hemos tomado algo, pero es que se me ha... Ana, ¿por qué se me ha... Pua, fuera ahora su... Zixo, hola, Argiso, hola, esa discusión ya se te abrió, tú dijiste de... ...de caxi. No, pues, dije, dime, me dice que te ni... No, plépate, y en menos, si se gustó, a gusto, tú dijiste cosas de esta. Antes, se caro abrió, era, pringin, yasmi, quiero un mano. Yo te fotografié tu mano, a nevi que ya puedes fotografiar, tú dijes... Puedes fotografiar, tú di... Sergies... Si 6 de agosto, tú dijes de que hay que... Tú dijes que te haces el labo. Afto y nevi es labo. Hoy es por... No, no, a nevi. Afto, que capio salo soy liestro. Ya se capse Dios ya se cosí. Matiles, di Dios ya se cosí. Es por mi gusto YouTube, tu canal y manos.
άνθρωπος ή παλιότερα το Μανολούδο. Αρχίζει τώρα το βίντεο. Γεια σας, είμαι ο Μανολόπουλος και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά όλους τους μαθητές μας, δηλαδή. Τα τρία τι πιο σημαντικά είναι, πράγματα που κάνουμε στην τάξη όταν βαριόμαστε. Πρώτον, όλοι ξέρουμε το γνωστό κόλπο, το να κοιμόμαστε και να καμουφλάμε τα μάτια. Δεύτερον, ας αναφέρουμε και λοιπόν το γνωστή ομιλία, συνομιλία, όπως θέλετε πάρετε το, με το διπλανό σας. Το πιο συνηθισμένο, αλλά όχι αυτό το τελευταίο, νούμερο 3, που αν έχετε καταλάβει τι είναι, είναι γνωστά χαρτάκια, σφιστράκια, χαρτάκια από το σφιστικό σας. Τα παίρνετε έτσι και τα πετάτε. Το σύμβολο αυτό δεν νομίζω ότι γίνεται. Το κάνει όποιος τίποτα μαρτής. Πετά εκεί μέχρι να γεμίσει το μαλλί του. Μα τι λέγαμε έκανε. Αυτά λοιπόν τα τρία συνήθεια πράγματα που κάνουμε εντάξει όταν βαριόμαστε. Σίγουρα ένα από αυτά το έχεις κάνει κι εσύ. Εκτός αν είσαι φυτό. Γεια σας, μπορείτε να κάνετε subscribe, like, share. Είπα το subscribe με B. Ναι, τι να πω. Δεν πειράζει. Άρα, subscribe, like, comment, share. Γεια σας. Παλιότερο βίντεο του Μάνου. Το παλιό βίντεο του Μάνου ήταν διάσημο, αλλά θα σας ζητήσω και για ένα άλλο. Τώρα αρχίζει το βίντεο του Νέρσκουλ από το Είμαι τρελός το 2012. Το τρίτο βίντεο. Έτσι λέω το Νέρσκουλ Vlogs. Λοιπόν, και πρώτα πολλά πράγματα. Είναι 20 χρόνια. Πάρουμε ένα μάτι, ξέρουμε. Μπορείτε να πηδήξετε με ένα ποδήλατο μέσα στη θάλασσα. Προσπάθειες καταφέραμε εδώ στις παραλία γύρω να είναι τρελαθεί όλοι. Πάμε να μην βγούμε να χτυπήσουμε και δεν ήταν εκεί. Δεν ακούσαμε να βγούμε. Να με και βοήθεια όμως. Εννοείται. Ελπίζω να σας άρεσε. Πάμε να κάνετε like στο βίντεο και σας άκουσα στο κανάλι. Γεια σας, αυτό σήμερα θα μιλήσουμε για τους Έλληνες vloggers. Ο πρώτος Έλληνας vlogger αυτή τη στιγμή είναι ο Παπαδημάκηρο ή αλλιώς ο Χόρης. Ο Χόρης κατέφερε μέσα σε μερικούς μήνες, συγκεκριμένα 4, να γίνει ο διασημότερος.
μουσική, ηλεκτρονική μουσική, dubstep. Πολύ ωραία, μπράβο. Ο δεύτερος Έλληνας vlogger είναι ο Ρία Φλόριον, και μισός Άγγλος και μισός Έλληνας. Ο Ρία Φλόριον έκανε παλιά διάφορα vlogs, αγγλικά όμως. Και με το πρώτο ελληνικό του vlog άρχισαν να το κατακρίνουν όλοι, που είχε κύκλο το Facebook συμμέρισμα. Πίστευα μου, το παιδί ήταν για σωστά, όμως που το κατακρίνανε, μου χάρηκαν διάφορα βίντεο και το νομίζανε. Όμως αυτός δεν σταμάτησε, συνέχισε να βγάζει βίντεο. Και έχει πάρει μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Μπράβο του. Ο τρίτος Έλληνας vlogger είναι ο XD Ηλίας, που άρχισε πριν λίγο καιρό, αλλά βγάζει πολύ ωραία βίντεο. Μπράβο του, έχει γίνει και αυτός διάσημος στο YouTube. Λοιπόν, άλλο ένας ακόμα vlogger είναι ο Κουτσουμούρας. Ο Κουτσουμούρας άρχισε να μιμείται το μπουκατσουμάκι και αρχή, αλλά μετά άρχισε να βρίσκει δικά του θέματα και να το προβάλλει με πολύ ωραίο τρόπο και αστείο. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν θέλετε κάντε subscribe στο κανάλι μου και like στο βίντεο. Το επόμενο βίντεο. Γεια σου Δανάη, τώρα γυρνάς? Ναι, δεν πιστεύω να παίρνεις πολύ. Ναι, σχολείο εδώ, έχουν λύσει σχολεία για Πάσχα. Ο μικρός μου αδερφός, που είναι περίπου 10 χρόνια, αφού γυρεί από την πλατεία που πάει με τους φίλους του και πώς είναι μπαλά, γυρνάει και πώς είναι Fortnite. Αν ακούτε ένα θέμα, εσύ θέλετε εδώ είναι Sniper, γιατί πες
θα πάμε με τα Fortnite. Έλα, θα παίξουμε με τα Fortnite. Πιστεύω ότι πρέπει να φοβάμαι για τη σωματική μου κεραιότητα, γιατί κάτι θα μου κάνει μέσα στις σπάνων. Εάν σας πάσα που έκανα εδώ πέρα στον μικρό μου αδερφό τον Χριστάρα, να κάνετε ένα like στο βίντεο, να κάνω subscribe, άντε να κάνετε, ας κάνετε το Χρήστο, να κάνετε like στο βίντεο εάν σας άρεσε και φυσικά να αφήσετε ένα comment και άντε δώστε καμιά ιδέα να κάνει φάρσα ο Χρήστος. Δεν θα κοιτάξουμε, θα δείξεις σήμερα το βίντεο, ok? Θα πάρει μετά στα σχόλια και θα τσεκάρεις εσύ. Θα απαντήσεις και στα σχόλια σε κανένα σχόλιο. Ήταν η φάρσα με τον Χριστό. Περιμένετε παντού revenge και δίκηση από τον Χριστό. Αυτά ελπίζω να είστε όλοι μόνοι καλά και... Yeah! Για την επιχείρησή σου, σου ήρωας με μαγικά όπλα. Θα μπω λίγο. Δεν σας δείξω πάλι Δείτε πώς θα γίνει το 2009 και τα πόσο γλυκόρις και ο Νέσκουλ, τι έκανες! Αχ, θα γίνεις ο τρελάρας. Έτσι, έκανα και στιγμή που φωτογραφία θα γίνει. Μέλησε ο Σίδα, αδεύτερο. Pizza, no.
Κάτσα. Ναι, έχω. Πού είσαι, καλημέρα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Τι κάνεις αυτός, μάνα. Μαλακιάδες. Συγγνώμη. Καινούργιο βίντεο, ξέρω η εμφάνιση είναι λίγο αποκρουστική, αλλά μάλλον το βίντεο θα ανεβεί την Παρασκευή. Μόλις στέλνεις τα γυρίσματα του καινούργιου μου βίντεο, ξέρω η εμφάνιση είναι λίγο αποκρουστική, αλλά μάλλον το βίντεο θα ανεβεί την Παρασκευή. Μόλις Σας αρέσει, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου να κάνετε το επόμενη φορά. Γεια!